Και ο συνδυασμός με τον Μιλίτσεβιτς, ο Ταουτσβίλι άνοιξε αμέσως για τον Γιώργο Εφρέμ. Προϋποθέσεις για τον Αποέλ. Ο Εφρέμ πατά περιοχή, το σούτ του κοντράρι και φαγιά γκολ. Ο Αποέλ ανοίγει το σκορ με τον Τάσο Δόνη στο 41. Εκμεταλλεύεται τις προϋποθέσεις που του δόθηκαν στο ανοιχτό γήπεδο και με τον Ελλαδίτη παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Ο Νταουσφίλη έκοψε την πάσα που έγινε από τον Τόμοβιτς προς τον Ροσάλες. Ένα γρήγορο γκολ έτσι, για να απεμπλακεί η ομάδα τους από το άγχος στη σημερινή συνάντηση. Εδώ έρχεται το γκολ κάτω η σημαία. 1-0 το Αποέλ, πολύ νωρίς. Ο Τάσος Δόνης σκοράρει. Μετά τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, ο Δόνης βρίσκει δίχτυα με το καλημέρα της σημερινής συνάντησης. Με κοντινή προβολή κεφαλιά ο Δόνης πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ. Φεράρι για τον Τάλσιο. Και πάλι ο Φεράρι σεντράρι με τη μία. Ο Κβιλιτάι για την κεφαλιά γκολ. Ο Δόνης. Ο Δόνης ανοίγει το σκορ στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Άπιαστη κεφαλιά δυνατή από τη σέντρα του Φεράρι. Χωρίς χρονοτριβή από τα αριστερά. Κινήθηκε ο σέντερ φορ εκεί ο Δόνης. Και ανοίγει το σκορ. Κάνει κίνηση ο Μάριος Ηλία. Ευκαιρία και θα κάνει το 2-0. Πρώτη επαφή με μπάλα. Είναι εκπληκτικό αυτό που έγινε τώρα με τον Μάριο Ηλία. Στην πρώτη του επαφή κάνει το 2-0 στο 78 λεπτό. Στο δεύτερο σερί του παιχνίδι που μπαίνει ως αλλαγή. Δίνει σοβαρό προβάδισμα στους γαλαζοκίτρινους. Και πάλι το Αποέλ με Δόνη από τα δεξιά. Μπαίνει πλάγια στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ. 2-0 ο Δόνης. Στο 64ο λεπτό. Δεν θα χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Ο Δόνης πάει μόνος και τελειώνει τη φάση με πολύ δύσκολο γκολ και τραυματίζεται κιόλας. Και βλέπω τον Κουλιντάια να κάνει και τη χειρονομία για αλλαγή. Κρατάει το κεφάλι του ο Βλάντα Μιλόεβης, μια άσχημη εξέλιξη για την Κβιλιτάια. Βιλιαφάνες. Μια καλή παλιά για τον Σούσι στο κατέβασμα. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ. Μακέτα. Ο Δόνης είναι. Στο 35ο λεπτό ανοίγει το σκορ του Αποέλ με περιπετειώδη τρόπο. Απ' τα δεξιά ο Σούσιτς κατέβασε. Ήταν δύσκολη προσπάθειά του, ερχόταν από μακρινή μπαλιά. Ήρθε ο Δόνης, χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να σκοράρει με την επιστροφή του στο 35ο λεπτό. Το 1-0 για το Αποέλ. Μελίσσας, ψύχρεμα στο Ντάτκοβιτς, αυτός κάνει λάθος. Το Αποέλ θέλει να αφνιδιάσει εδώ, σαρφό. Πλάγια θέση το σούτο, Μελίσσας σώζει ο Κλιντάρια το 2-0. Το 55ο λεπτό ο Κβιλιτάια, τέταρτο γκολ στο πρωτάθλημα, σκοράρει μετά από αρκετό καιρό. Σημαντικό προβάδισμα για τους γαλαζοκίτρινους, την ώρα που ανέβηκαν οι πορτοκαλί, ανέβηκε και το Αποέλ πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα του Τάτκοβιτς, ο Σαρφό δημιουργεί